Εδώ είμαστε πάλι στην τηλεόραση της ζούγκλας μέσα σ' όλα. Ήρθε η στιγμή που θα πρέπει να καλησπερίσω την αγαπημένη μου φιλενάδα, την Κατερίνα Βιτσοβελίδου, που είναι μια κούκλα σήμερα ντυμένη στα κίτρινα, το πιο hot χρώμα τη σεζόν. Έτσι. Εγώ τώρα τι να πω για σένα. Θα πεις μόνο καλά λόγια. Θέλω να πω ότι είσαι ντυμένη σαν μοντέλο και με δικές σου ενδυματολογικές επιλογές, έτσι. Και βέβαια είμαι και τα κάνω όλα μόνη μου. Έτσι, αυτό λέω. Δικές σου. Δηλαδή δεν έχεις, δεν βλέπω στη λίστρια. Όχι, όχι, όχι. Η στυλίστρια του εαυτού μου είμαι εγώ. Πολύ ωραία. Άλλωστε πρέπει να ξέρουμε τι μας πάει και τι μας πηγαίνει και να το φοράμε. Βεβαίως. Γιατί και... μας επιλέγουν οι άλλοι για μας, εμείς δεν ξέρουμε. Πολύ καλά. Έτσι. Και καλοκαιρινή σε βρίσκω και όλα εσύ, αυτά. Αφού ανταλλάξαμε λοιπόν τις φιλοφρονίες, όπως καταλαβαίνετε, αγαπητοί μου τηλεθεατές, έχουμε σήμερα να πούμε πολλά πράγματα από τα καταπληκτικά βιβλία βέβαια που γράφεις και θα τα αλλιεύσουμε από αυτά που κοιτάξαμε. Να τα αλλιεύσουμε, ναι. Να τα αλλιεύσουμε. Και τι θα πούμε, τι tip ευτυχίας έχουμε να πούμε σήμερα. Οι tips, οι tip ευτυχίας. Κάνε τον εαυτό σου πιο ευτυχισμένο. Πώς μπορείς να κάνεις τον εαυτό σου πιο ευτυχισμένο. Ξέρεις τι, θέλω να μου πεις, γιατί εγώ είδα και στο site. Στο site Κατερίνα Τζεμπερλίδου, έτσι δεν λέγεται. Λέγεται www.tsemperlidou.gr. Λοιπόν, που βάζεις πολύ ωραία θεματάκια και εγώ το έκανα και share και στο Facebook. Σε ευχαριστώ πολύ. Κάθε Τετάρτη γράφω. Ναι. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Σήμερα ειδικά ήταν κάτι το οποίο το χρειαζόμουν και λέει βάλτε τα όρια σας. Ναι. Και θέλω να το πούμε και αυτό. Να το πούμε. Ναι, τι εννοούμε όταν λέμε βάζουμε τα όρια μας. Τα βάζουμε από την αρχή, τα βάζουμε στη μέση, τα βάζουμε προς το τέλος, σε οποιαδήποτε σχέση μπορεί να είναι επαγγελματική. Ναι, βεβαίως. Συναισθηματική, τα πάντα. Να πούμε λοιπόν ότι για να είσαι ευτυχισμένος και να μην είσαι συνέχεια θυμωμένος και για να μην είσαι συνέχεια απογοητευμένος και για να μην είσαι συνέχεια δυστυχισμένος, πρέπει να πάρεις την ευθύνη και να βάλεις τα όρια σου. Τα όρια σου είναι ότι εσύ λες μέχρι εδώ μπορώ να προσφέρω, μέχρι εδώ μπορώ να δεχτώ, μέχρι εδώ μπορώ να υποχωρήσω, μέχρι εδώ μπορώ να κάνω πράγματα για σένα, ναι. Όποιον άλλο εσένα είναι, που αυτό μπορεί να είναι μια συναισθηματική σχέση, μια οικογενειακή, μια φιλική ή μια επαγγελματική. Ωραία. Και πώς το καταφέρουμε αυτό? Και ναι, μεν εμείς το έχουμε καταλάβει ότι μέχρι εδώ δεν πάει. Πώς το επικοινωνούμε. Πώς το επικοινωνούμε και πώς θα κάνουμε να γίνει και πράξη. Γιατί ουσιαστικά δεν θέλουμε να το έχουμε καταλάβει εμείς. Πρέπει να το δώσουμε να το καταλάβει ο άλλος. Ναι. Λοιπόν, το θέμα λοιπόν είναι να έχουμε στο μυαλό μας ότι υπάρχουν μερικά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να αρέσουμε στους άλλους ή για να μας αγαπάνε οι άλλοι, αλλά μερικά δεν μπορούμε και να θέλουμε. Γιατί μετά θα δυστυχήσουμε και θα αρρωστήσουμε ορισμένες φορές. Ναι, δεν το θέλουμε αυτό. Λοιπόν, συνήθως λοιπόν το καλύτερο από όλα αυτά είναι να προσφέρεις στον άλλον και στη δουλειά σου και οπουδήποτε μέχρι εκεί που μπορείς να προσφέρεις. Δηλαδή, θα μας πεις ένα παράδειγμα. Δηλαδή, μπορεί να πεις ότι μπορεί να βοηθάς κάποιον, να μπορεί να κάνεις... ή να σου δίνουν και περισσότερη δουλειά. Να σου δίνουν περισσότερη δουλειά. Στη δουλειά. Ωραία, στη δουλειά. Διαδεκτικό. Μπορεί να κάνεις μια δουλειά περισσότερη και περισσότερη, ναι. Περισσότερη με τον ίδιο μισθό. Ναι. Ή να βοηθάς ένα συνάδελφο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να σε εκμεταλλεύεται κάποιος. Ναι. Γιατί υπάρχει ένα όριο που λες ότι δίνω, αλλά άλλος δεν μου δίνει. Ναι. Άρα πρέπει να το δω αυτό. Καταρχήν πρέπει να το παρατηρήσεις. Ναι. Ή ας πούμε να πεις ότι προσφέρω, αλλά ο άλλος επειδή προσφέρω με εκμεταλλεύεται. Ακριβώς. Ή στο σπίτι κάνω εγώ 5 δουλειές, 7 δουλειές, 8 δουλειές. Ο άλλος που είναι μαζί, ο αδερφός μου, η συγκάτοικός μου, ο σύντροφός μου ή οσδήποτε, δεν κάνει τα ανάλογα. Mm-hmm. Λοιπόν, εκεί καταρχήν το πρώτο που κάνεις είναι να το παρατηρήσεις. Το δεύτερο που κάνεις είναι να πεις εγώ μέχρι εδώ μπορώ. Mm-hmm. Αυτό μπορώ να προσφέρω. Και άμα κάποιος σου πει ότι εντάξει, στα επαγγελματικά είναι λίγο πιο εύκολο, γιατί βέβαια από εκεί μπορεί να έχεις γκρίνιες, μπορεί να έχεις να σου πούνε τώρα εντάξει, αφού μας το έδινε αυτό, γιατί μας το παίρνει πίσω, και να έχεις και τα ανάλογα, τις ανάλογες ιδιωτερότητες, σκηνές, ίντριγκες κτλ. Mm-hmm. Στην οικογένεια μπορεί να έχεις κάτι ανάλογο με το ότι δεν μπορώ να το κάνω, δεν ξέρω, το αφήνω. Υπάρχει, πιστεύω, τρόπος και τρόπος. Εγώ αυτό θέλω να μου πεις. Υπάρχει τρόπος και τρόπος. Δηλαδή, ο τρόπος που θα πεις όχι, ή καταρχήν πρέπει να λέμε όχι. Αλλά να μάθουμε να το λέμε με ωραίο τρόπο. Και επίσης να λέμε ως εδώ φτάνει. Αλλά και αυτό να μάθουμε να το λέμε με ωραίο τρόπο. Δηλαδή, καμιά φορά ο τρόπος κάνει να χάνουμε το δίκιο μας. Σωστό. Έχεις δίκιο. Επομένως, το να πεις κοίταξε να δεις, θα ήθελα να σε βοηθήσω, αλλά μου έχεις δώσει άλλες 7 προτεραιότητες. Ευχαρίστως να κάνω αυτό που μου ζητάς τη δουλειά, αλλά πες μου αν μπορώ να αφήσω κάποια άλλη. Αν σου πει ότι δεν μπορείς καμία, θα πεις τότε εγώ δεν θα μπορώ να είμαι συνεπής στις ημερομηνίες παράδοσης που μου έχεις δώσει. Ή όταν δεις ότι ένας άλλος τον βοηθάς και σε εκμεταλλεύεται, του λες κοίταξε, σε βοήθησα,
Θα ήθελα να σε βοηθήσω και τώρα, αλλά αυτή τη στιγμή έχω κάποιες άλλες ημερομηνίες υποσχεθεί, κάποιες άλλες δουλειές, άρα ευχαρίστως να κάνω, ας πούμε, να σε βοηθήσω στο τελικό στάδιο ή να σε βοηθήσω την τελευταία ημέρα ή να σε βοηθήσω την επόμενη φορά. Επομένως, με κάποιο τρόπους. Ναι, με τρόπους που να δείχνει ότι έχεις μεν την προθυμία, αλλά εάν υποσχεθείς, στην πραγματικότητα θα έχεις πει ένα ψέμα ότι ναι, μεν θα προσπαθήσεις να το κάνεις, ενώ στην πραγματικότητα δεν μπορείς να τα βγάλεις επέρας. Άρα αυτό είναι ένα όριο. Αυτό είναι αλήθεια. Δηλαδή, αυτό είναι το όριό μου. Μέχρι εδώ μπορώ. Το ίδιο επίσης όταν κάποιοι φίλοι σου, φίλοι, ας πούμε, παίρνεις μόνο εσύ τηλέφωνο. Mm-hmm. Ή μόνο εσύ λες, παιδιά, πάμε μια βόλτα. Ή έλα σπίτι μου να σε καλέσω για έναν καφέ. Και ο άλλος δεν σε καλεί ποτέ. Δεν σε παίρνει ποτέ τηλέφωνο. Υπάρχει ένα όριο. Και λες του άλλου, κοίταξε να δεις. Πάρε με και εσύ τηλέφωνο. Ακριβώς. Εάν δεν σε πάρει, ξέρω εγώ, ένα τηλέφωνο, αυτό σημαίνει ότι μπορεί και να μην ενδιαφέρεται όσο εσύ ή να έχει συνηθίσει μια χαρά στο ότι εσύ. Όλοι οι άλλοι παίρνουν τηλέφωνο. Παίρνει την ευθύνη. Αυτό δεν παίρνει ευθύνη να καλλιεργήσει τη σχέση. Οπότε κάνεις πίσω και λες: ωραία, και εγώ τις επόμενες μέρες δεν θα πάρω τηλέφωνο. Mm-hmm. Να δω τι θα γίνει. Θα αντιδράσει ο άλλος, ενδιαφέρεται. Σωστό και αυτό. Είναι ένα όριο και αυτό. Και αυτό είναι ένα όριο. Όριο, δηλαδή, ως εδώ ήταν πια που λέμε, ως το εδώ πια έσκασα. Το καταλαβαίνεις όμως αυτό, ότι κάπου όταν παίρνεις π.χ. εσύ τηλέφωνο, το καταλαβαίνεις ότι ο άλλος αν. Το θεωρεί δεδομένο πια. Το θεωρεί δεδομένο. Α, σε αυτές τις περιπτώσεις, όταν είναι σε μια συναισθηματική σχέση, πώς μπορούμε να μην μας έχουν δεδομένους σε συγκεκριμένα θέματα. Γιατί εντάξει, καταρχήν να πούμε ότι κατά την άποψή μου θέλει χρόνο. Δηλαδή, με το ότι εσύ θα βάλεις ένα φρένο και θα βάλεις ένα όριο, δεν σημαίνει ότι ο άλλος θα το δεχτεί αμέσως. Όχι μόνο δεν θα το δεχτεί, αλλά θα τσεκάρει να δει το εννοούσες αυτό που έλεγες. Ναι. Δηλαδή, βλέπεις, ας πούμε, ότι δεν θα πάρεις τηλέφωνο ένα φίλο που. Ή είπες μια προς συναισθηματική σχέση πιο κοντινή. Ωραία. Εσύ θα πεις ότι, κοίτα να δεις, εγώ κατέβασα τα σκουπίδια, εγώ έκανα αυτό, εγώ έκανα εκείνο, τώρα δεν μπορώ να το κάνω αυτό. Οπότε κάνε και εσύ κάτι. Φυσικά όλος δεν θα το κάνει με την πρώτη, διότι θεωρεί ότι εσύ είσαι δεδομένος ή δεδομένη που το κάνεις. Mm-hmm. Οπότε αν δεν το κάνεις μία φορά, δύο φορές, τρεις, ο άλλος θα αρχίσει να καταλάβει. Γιατί αν δεις ότι ο άλλος δεν το κάνει και πεις εντάξει, εντάξει, ας το κάνω εγώ. Και αν δεν τον ενδιαφέρει, εντάξει, τα σκουπίδια εκεί. Λέμε, τα σκουπίδια βέβαια. Τυχαίο είναι το παράδειγμα. Τυχαίο και πολύ. Ή ας πούμε, αν δεν τον ενδιαφέρει, ποιο άλλο παράδειγμα να πούμε. Αν δεν τον ενδιαφέρει που. Παραδείγματος χάρη επιλέγει τους τρόπους διασκέδασης του ζευγαριού, μονίμως κάποιος. Ναι. Και λες, κοίτα, εγώ δεν μπορώ να έρθω. Θα το πεις μία, θα το πεις δύο, θα το πεις τρεις. Θα σου πει, ας μην έρθεις. Να μην πας. Να μην πας. Δηλαδή, αν είναι να πας και να στενοχωρηθείς, να τσαντιστείς, να σε πιάσει το στομάχι σου και αυτό να συμβαίνει κάθε μέρα. Ωραία, ας μην πας. Το ας μην πας τι σημαίνει. Μπορεί να πεις ότι θα έρχομαι μια φορά την εβδομάδα εκεί που επιθυμείς εσύ. Mm-hmm. Την άλλη φορά θα πάμε εκεί που θέλω κι εγώ. Ναι. Δηλαδή, πάντα χρειάζεται μια διαπραγμάτευση. Όλες οι σχέσεις είναι διαπραγμάτευση. Είναι, έχουν ένα θέμα πάντως με τη διαπραγμάτευση. Αν ο άλλος δεν δέχεται καμία διαπραγμάτευση, σημαίνει ότι δεν ενδιαφέρεται να καλύψει τις δικές σου ανάγκες. Οπότε εκεί αποφασίζεις πόσο σε ενδιαφέρει να. Ας πούμε, να μην γίνεται ποτέ το δικό σου και πόσο το δέχεσαι ή πόσο μπορεί να πεις, κοίτα, βάζω όριο, δυστυχώς δεν μπορώ. Μία φορά την εβδομάδα, μία φορά το 15ωρο ή μία δεν ξέρω πότε, θέλω να ξεσκάσω και εγώ με τον τρόπο που εγώ πιστεύω ότι είναι ευχάριστο, που μπορεί αυτό να είναι να πας στο τατόι και να περπατήσεις και γι' αυτό να είναι η απόλυτη διασκέδαση. Μπορεί η διασκέδαση είναι να βγεις με πέντε φίλους σου να πιεις καφέ. Θα πεις συγγνώμη, εγώ θα σκάσω, θα πλαντάξω, αλλά θέλω μια φορά την εβδομάδα να βγαίνω με τις φίλες μου. Αν αυτό μπορέσεις και το επιδιώξεις, αλλά μην το πάρεις πίσω. Ναι. Έτσι, γιατί αν το πάρεις πίσω, μετά θα πει άλλο ότι δεν το εννοούσε. Λόγια ήταν. Ναι. Α, άλλη μια σαχλαμάρα που μου είπε. Ενώ εάν το επιδιώξεις και το, μέχρι να το καταφέρεις, σημαίνει ότι πραγματικά το ήθελες. Άρα την επόμενη φορά θα γίνει, μια φορά την εβδομάδα. Συνήθως αυτά μπορούμε όμως μόνο με τον εαυτό μας να τα κάνουμε. Δηλαδή, τι θέλω να πω, αν σε μια σχέση εσύ θέλεις να βγεις με τις φίλες σου και. Ο άλλος σου λέει, όχι, δεν θα βγαίνεις. Ναι, ή θα βγούμε όλοι μαζί. Ναι. Ξέρω εγώ. Και εσύ θα πεις ότι όχι, θέλω να. Μια φορά την εβδομάδα θέλω εγώ να βγαίνω με τις φίλες μου. Αυτό μπορεί κάποια στιγμή να το καταφέρεις. Αλλά εκεί που είναι το δύσκολο και το έχω. Εντοπίσει είναι όταν ζητάς να κάνεις και κάτι με το ετερονίμηση. Μπορεί να λέει ότι εμείς πηγαίνουμε εδώ. Αν πεις, μωρέ, πάμε και εκεί. Ναι. Μπορεί να σου πει όχι.
Μπορεί. Έχει ναι. το δικαίωμα. Βεβαίως. Όπως και εσύ έχεις το δικαίωμα να πεις όχι. Ναι. Δηλαδή δεν είναι υποχρεωμένος ο άλλος να δεχτεί αυτό που θέλεις. Αν αυτό συμβεί μία φορά, και γιατί όχι. Αν συμβεί δύο, όχι, εντάξει, ναι. μιλάμε για αλλά άμα συμβαίνει συνέχεια, σημαίνει ότι ο άλλος θέλει να έχει το πάνω χέρι. Ναι. Οπότε κάπως πρέπει να καταλάβει ότι πρέπει να σε ευχαριστεί ο κάθε άλλος. Έτσι, είτε είναι σύντροφος αυτός είτε οποιοδήποτε. Λοιπόν, χρειάζεται να του πεις ότι του κάποιου ότι έχω κι εγώ κάποιες ανάγκες και θέλω να καταλάβω ότι εσύ ενδιαφέρεσαι για τον τρόπο που θέλω να διασκεδάσω. Δείξε μου κι εσύ το ενδιαφέρον σου. Δεν σε ενδιαφέρει καθόλου το πώς εγώ χαλαρώνω και διασκεδάζω. Αν σου πει ότι δεν με ενδιαφέρει, τότε κάτι πρέπει να κάνεις. Πάμε σε πιο δραστικά πράγματα. Εκεί έτσι. Κάτι πρέπει να κάνεις. Αλλιώς είναι δική σου ευθύνη που το δέχεσαι. Έτσι. Δηλαδή θέλω να πω, αν δέχεσαι να γίνεται η διασκέδαση που θέλει ο άλλος, η έξοδος που θέλει ο άλλος, η χαλάρωση που θέλει ο άλλος, ό,τι θέλει ο άλλος, εσύ έχεις δώσει. Δεν έχεις βάλει το όριό σου. Εσύ έχεις πάρει την ευθύνη ότι η ζωή σου θα είναι ό,τι θέλει ο άλλος. Άρα, όταν όμως αποφασίσεις ότι κοίτα να δεις, θέλω να το αλλάξω αυτό. Τότε δεν είναι εύκολο. Όχι, και με την πρώτη το πες και θα γίνει. Και θα γίνει ναι. Γιατί έχεις ήδη εσύ ο ίδιος δημιουργήσει μια πεπατημένη που για να αλλάξει χρειάζεται μια συγκεκριμένη πώς διαδικασία. Να πω, διαδικασία και υπομονή. Ναι. Την πρώτη θα πει όχι, την άλλη που αυτό, την άλλη άλλη, αλλά κάπως κι εσύ πρέπει να προσπαθήσεις ναι, να είσαι ευτυχισμένη, ευτυχισμένος. Να είσαι μέσα σε μια σχέση ή μέσα σε μια δουλειά. Ναι, ή αλλά. Σε οτιδήποτε. Ναι, απλά θέλω να πω ότι αν εμένα μου αρέσει να ξυπνάω το πρωί και να πηγαίνω για γυμναστική στις 8 το πρωί και να είμαι αυτό που λένε κορυδαλός. Και ο άλλος του αρέσει να ξενυχτάει κάθε μέρα και να είναι αυτό που λέμε κουκουβάγια. Ναι. Πώς θα συμβρεθεί μια κουκουβάγια με έναν κορυδαλό, παράδειγμα, έτσι. Σημαίνει ότι κάπως πρέπει να υποχωρήσουν και οι δύο. Αλλιώς ο ένας παίρνει την ευθύνη να τσαλαπατήσει τον εαυτό του προκειμένου να ευχαριστεί μονίμως τον άλλον. Mm-hmm. Αλλά για πόσο καιρό θα το κάνει. Δεν γίνεται. Κάποια στιγμή. Δεν μπορεί να είσαι μονίμως έτσι. Θα κάνεις ένα μπαμ, θα σκάσεις, γιατί δεν θα είσαι ευτυχισμένος. Οπότε κάποια στιγμή θα πεις, παιδιά, μέχρι εδώ. Ναι. Να το όριο που λέγαμε σήμερα με το άρθρο. Υπάρχει ένα όριο. Μέχρι εδώ μπορώ να σκάσω, μέχρι εδώ, αλλά δεν γίνεται παραπέρα. Γι' αυτό. Θέλω να μου δώσει τη δυνατότητα να μπορώ. Αυτό έχω ανάγκη. Δεν γίνεται. Δεν θα σε αφήσει ο άλλος εύκολα άμα τον έχει συνηθίσει να. Και κάνει ό,τι θες εσύ και περνάει όπως θέλει ο ίδιος. Δεν θα σε αφήσει με την πρώτη. Θέλει επιμονή. Και θέλει τον τρόπο του. Αυτό τώρα, Κατερίνα μου, όταν λέμε βάζουμε και τα όρια μας, βέβαια, εντάξει, έχουμε πει να πούμε και άλλα. Και άλλα θα πούμε, ναι. Θα πούμε. Γιατί και τα όρια είναι μέρος της ευτυχίας. Θα πρέπει, ας πούμε, να το έχουμε κατά νου σε όλες τις σχέσεις από την αρχή. Γιατί πολλές φορές, και το γράφεις και μέσα στο ναι. άρθρο σου, ότι παραδεινόμαστε ανεφόρον. Ανεφόρον. Ναι, δηλαδή. Ιδίως στα ερωτικά θέματα, μπράβο, έτσι, βάζουμε τον άλλο πάνω σε ένα βάθρο ναι. και παραδεινόμαστε ανεφόρον. Και εμείς οι γυναίκες, το έχω παρατηρήσει, το κάνουμε συχνά. Πολύ όχι, συχνά. Γιατί είμαστε και άνθρωποι. Δοτικοί. Μπράβο. Ναι. Και μας αρέσει και η ομάδα. Ναι. Οι άντρες είναι και λίγο πιο πολύ έτσι. Ο εαυτός μας. Ναι. Το παχυγεί, ο εαυτός μας. Ναι, ναι, βέβαια. Έχουν και από μέσα, μέσα στο DNA μπορεί. Εμείς είμαστε πιο πολύ της ομάδας. Δηλαδή, έλα να βρεθούμε να βγάλουμε μία απόφαση. Ενώ ο άντρας συνήθως παίρνει τις αποφάσεις. Μόνος του, χωρίς ναι. να ρωτήσει. Όχι. Σωστό. Οι γυναίκες είναι πιο ομαδικές και αυτό φαίνεται και στις εταιρείες. Δηλαδή, οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη αρχηγές, ομαδικότητα. Ενώ οι άντρες θέλουν να γίνεται αυτό που πιστεύουν, έτσι. Πάνε μπροστά και δεν τους νοιάζει αν οι άλλοι. Ναι, δεν τους νοιάζει. Ενώ οι γυναίκες πραγματικά έχουν μάθει από μικρές να είναι, ας πούμε, ο κορμός της οικογένειας. Άρα αυτό το μεταφέρουν και στις σχέσεις και παντού. Και εκεί την πατάμε, νομίζω, λιγάκι. Ναι, αλλά επειδή συνήθως όταν ερωτεύεται κανείς, τα δίνει όλα στις γυναίκες. Όχι όλες. Όχι, όχι. Οι περισσότεροι. Υπάρχουν και είναι λοιπόν, και τα δίνουν όλα, βάλουν και τον άλλο σε ένα βάθρο και σου λέει ό,τι θέλει θα γίνω αυτό. Ναι. Υπάρχει όμως ένα όριο που τελικά μπορεί να κάνει κανείς κάτι τέτοιο. Απλώς να το έχει κατά νου. Να το έχει κατά νου. Μην. Γιατί συνήθως δεν είναι εύκολο από την αρχή να όχι, το συνειδητοποιήσεις. Πάνω στο πάθος. Και πάνω στην αγάπη ναι, 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 και στο θαυμασμό κλπ. Λες όλα, τα δίνω όλα εδώ πέρα και ο άλλος θα το εκτιμήσει. Έλα όμως που ο άλλος μπορεί να μην, και το, να μην εκτιμήσει. Το εκτιμήσει. Και να μην σου δώσει αυτά που περιμένεις εσύ να πάρεις. Γιατί λες, εγώ δίνω, αλλά περιμένω. Να μου δώσει. Περιμένω, ίσως. Αλλά ο άλλος δεν σημαίνει ότι θα σου δώσει το ανάλογο ή εκτιμάει αυτά που δίνεις. Έτσι, μπράβο, σωστό. Οπότε, εφόσον δεν το εκτιμάει πάντοτε και απαραίτητα, κάπου εσύ πρέπει να πεις, παιδιά, και εγώ είμαι εδώ. Ναι. Εγώ δίνω, προσφέρω κτλ. Όπου αυτό μπορεί να μην συμβεί στην αρχή.
Μπορεί να συμβεί λίγο αργότερα. Μπορεί να πάνω σε ένα εξάμεινο, άντε βία, ένα χρόνο. Ναι, 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 μετά όλα γλυκά και ωραία. Ξεφουσκώνει, οπότε κάπως πρέπει να αρχίσει κανείς να διεκδικεί αυτά που ευθύς εξ αρχής έπρεπε να είχε ορίσει. Αλλά τότε εντάξει, τον έφαγε ο έρωτας και δεν τα έπαιδε, δεν πειράζει. Αλλά όμως κάποια στιγμή για την υγεία του και για την ευτυχία του, καλό είναι κανείς να πει, στις σχέσεις πάντα μιλώντας, ότι εδώ κάπως και εγώ πρέπει να πάρω και σε παρακαλώ πολύ, θέλω να προσέξεις την κατάστασή μου. Αν ο άλλος δεν ενδιαφέρεται, αυτό σημαίνει ότι εμείς έχουμε την ευθύνη της ζωής μας και σημαίνει ότι εμείς δίνουμε στον άλλο τη δυνατότητα. Βέβαια εμείς τη δίνουμε. Έχουμε ευθύνη. Έτσι, άμα το σκεφτούμε. Ποτέ δεν παίρνει κάποιος κάτι, δεν το λέω μόνο εγώ σαν έτσι, κεντρική ιδέα. Ποτέ δεν μας παίρνει ή δεν μας κάνει κάτι αν δεν το έχουμε παραχωρήσει εμείς. Ακριβώς. Αυτό να το ξέρουμε. Δηλαδή δεν θυματοποιούμαστε έτσι απλά. Το κάνουμε για κάποιους λόγους αν θέλουμε. Ακριβώς. Πολύ σωστά τα λες. Πολύ ωραία τα λες. Να το κάνω κιόλας. Κοίτα, δεν είναι εύκολο. Όταν είμαστε απ' έξω, είναι πιο εύκολο να λέμε πράγματα. Και αυτός είναι νομίζω και ο ρόλος του απ' έξω. Να βλέπει ότι δεν το βλέπεις. Αλλά όπως και τα δικά μας τα λένε οι άλλοι. Είναι ο ρόλος τέτοιος. Όταν είσαι μέσα και το ζεις. Πρέπει να το βάλουμε στο διατάφτα. Πρέπει. Δεν να το βάλουμε για το καλό μας. Μπράβο, ναι. Γιατί δεν μπορείς, ας πούμε, συνέχεια να έχεις αυτή την υπερένταση, να το πω, αυτόν τον θυμό. Όχι, γιατί είναι εναντίον σου τελικά. Γιατί είναι αυτό που αντί να στραφείς, να διαπραγματευτείς και να γίνει αυτό που επιθυμείς εσύ. Εσύ, μην μπορώντας να πείσεις τον άλλον, έχεις το θυμό τον οποίο το στρέφεις εναντίον σου. Και είσαι μονίμως τσαντισμένος ή γκρινιάζεις μονίμως. Ναι. Το οποίο παραπονιέσαι μονίμως, το οποίο επίσης σε κάνει κιόλας, σου λέει άλλος, καλά, πάλι παραπονιέσαι. Ναι. Ναι, δηλαδή φταίς και από πάνω. Ναι. Είναι η συνήθεις αυτό που λένε οι άντρες, που λέει πάλι γκρινιάζει. Πάλι γκρινιάζει, αλλά γιατί αυτό είναι όμως ένας φαύλος κύκλος που τον δημιουργούμε κι εμείς. Οπότε ο καθένας να αναγνωρίσει την ευθύνη του μέσα σε αυτό το σενάριο που χτίζει ο ίδιος μέσα στη ζωή του. Έτσι. Πολύ σωστά. Και πάμε να δούμε και κάτι άλλο που έτσι θέλεις να μας πεις και εσύ με τι έχεις ετοιμάσει. Εγώ έχω ετοιμάσει να πούμε ορισμένα πράγματα για το πώς κανείς μπορεί να κάνει τον εαυτό του πιο ευτυχισμένο. Τα αναφέρω και στο βιβλίο μου, το «Ψυχική Μπουγάδα». Και θέλω να πούμε και μερικά πράγματα, γιατί περνάμε και δύσκολες εποχές και όλοι θέλουν κάπως να ελαφρύνουν και να νιώσουν να ξεαγχωθούν. Θέλω λοιπόν να πω ότι για να είμαστε πιο, να κάνουμε τους εαυτούς μας πιο ευτυχισμένους, καλό είναι, και δεν είναι δύσκολο αυτό που θα πω, πρώτα απ' όλα να βρούμε το νόημα της ζωής. Συνήθως σε περιόδους που είμαστε πολύ απελπισμένοι ή σε περιόδους που έχουμε ανία, το νόημα της ζωής μας ξεφεύγει, νιώθουμε ένα κενό. Έτσι. Η απελπισία λέει ο άλλος θα αυτοκτονήσει. Διάβασα όμως ένα βιβλίο που έλεγε ένας επιστήμονας ότι ασχολήθηκε επί 5 χρόνια σε μια κλινική με 12.000 πάσχοντες που είχαν όλοι κατάθλιψη και όλοι είχαν κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Αλλά επέζησαν. Και οι 12.000 άνθρωποι που επέζησαν είπαν όλοι ότι τελικά χαρήκαμε τρελά που δεν καταφέραμε να φτάσουμε μέχρι τέλος την απόπειρά μας. Διότι εκ των υστέρων καταλάβαμε 2 μέρες μετά, 1 εβδομάδα μετά, 3 μήνες, 1 χρόνο κλπ. Καταλάβαμε λοιπόν ότι μπορούσαμε κάποια λύση να βρούμε σε αυτό που εμείς θεωρούσαμε τότε απελπισία. Οπότε θέλω να πω ότι η απελπισία είναι να τη δει κανείς με έναν τρόπο που να πει ότι για μένα η ζωή έχει νόημα. Είτε γιατί έχω ένα έργο να φτιάξω, να τελειώσω, έχω κάτι μπροστά μου. Ένα στόχο. Ή να δώσω ένα συναίσθημα, να βρω μια αληθινή αγάπη. Να γράψω το βιβλίο μου, να φτιάξω την εκπομπή μου, να κάνω τις μαγειρικές μου, δεν ξέρω κάτι. Ναι. Ή θέλω να βοηθήσω τους άλλους ανθρώπους. Για κάποια αιτία όλοι μας καλό είναι να βρούμε ένα νόημα της ζωής, το οποίο σήμερα μπορεί να είναι αυτό, αύριο μπορεί να είναι κάτι άλλο. Μεθαύριο κάτι άλλο. Δεν σημαίνει ότι φτιάξαμε ένα νόημα και αυτό είναι για πάντα. Αλλά όταν έχουμε λοιπόν αυτό στόχους, η ζωή έχει νόημα. Και με αυτόν τον τρόπο μετά είμαστε και πιο ευτυχισμένοι, γιατί όταν εκπληρώσουμε αυτούς τους στόχους μας, λέμε «Α, έχω μια ικανοποίηση». Έτσι. Είναι σημαντικό. Είναι σημαντικό. Αυτό λοιπόν είναι ένα από αυτά που ήθελα να πω. Το μικροφωνάκι μην μου το ξεχνάς, γιατί νομίζω ότι δεν ξέρω να μας ακούει. Εντάξει, μ' ακούτε? Γιατί καμιά φορά έχει... Ωραία. Λοιπόν, μετά από αυτά που είπαμε πριν, θέλω να πω ότι
Ένα ακόμη πράγμα που κάνουμε για τον εαυτό μας για να μπορούμε να είμαστε πιο ευτυχισμένοι είναι να παίρνουμε αποφάσεις που μας κάνουν πιο δυνατούς. Δηλαδή, με παραδείγματα. Δηλαδή, το να παίρνεις αποφάσεις είναι πολύ σημαντικό. Κάθε μέρα παίρνουμε χιλιάδες αποφάσεις. Ναι. Πας στο σούπερ μάρκετ. Δεν τις καταλαβαίνουν κιόλας. Έτσι, να επιλέγουμε. Υποσυνείδητα. Δηλαδή, πολύ που διαλέγεις ένα προϊόν που θα πάρεις. Διαλέγεις μια συμπεριφορά που θα κάνεις. Δεν είναι απόφαση μόνο αν θα αποφασίσω αν θα εργαστώ ή αν δεν θα εργαστώ. Κάθε μέρα παίρνουμε χιλιάδες μικρές αποφάσεις. Αν θα χαμογελάσω την ώρα που μου μιλάς. Εάν την ώρα που ο άλλος μιλάει, εγώ θα τον γκρινιάξω. Εάν την ώρα που ο άλλος είναι απορροφημένος, πάω και τον διακόψω. Εάν την ώρα που ο προϊστάμενός μου λέει κάτι, εγώ εκείνη την ώρα διαλέγω να είμαι στο ίντερνετ. Παίρνουμε κάθε μέρα χιλιάδες αποφάσεις. Mm-hmm. Στο βιβλίο μου, η ψυχική μπουγάδα, αναφέρω ότι πρέπει να έχεις καθαρό μυαλό για να παίρνεις αποφάσεις. Οι αποφάσεις είναι καθημερινές και είναι η εποχή που ο κόσμος αναγκάζεται να πάρει τις περισσότερες αποφάσεις από πότε, έστω ας είναι μικρούλες. Αυτές λοιπόν που λέω είναι πάρε αποφάσεις που να είναι υπέρ του εαυτού σου. Αυτό που πάμε πριν, το να βάλεις όρια, mm-hmm. πρέπει να πάρεις απόφαση. Ναι. Ότι θα βάλω τελικά. Ένα όριο τελικά. Ή θα πάρω μια απόφαση ότι πρέπει να δείξω στον άλλον ότι ενδιαφέρομαι για αυτόν. Πρέπει να πάρω μια απόφαση ότι όταν μου μιλάνε θα γελάω και θα λέω καλημέρα. Δεν θα είμαι μουσντρούχλης και αδιάφορος. Είναι απόφαση αυτό. Επομένως, που πριν από αυτό είναι όλο αυτό που είπα πριν, ευθύνη. Mm-hmm. Άρα, παίρνει αποφάσεις που σε κάνουν πιο δυνατό, είναι υπέρ σου. Παίρνει mm-hmm. αποφάσεις, πάρε ένα φτηνό προϊόν. Απόφαση είναι γι' αυτό. Πάρε ένα προϊόν με κουπόνι. Απόφαση είναι γι' αυτό. Πάρε τηλέφωνο μια φίλη από τα παλιά. Και αυτό είναι απόφαση. Απόφαση είναι να πεις, συγγνώμη, με στενοχώρησες με αυτά που μου είπες χτες. Και αυτό είναι μια απόφαση είναι. Παίρνε αποφάσεις που θα σε κάνουν εσένα πιο ευτυχισμένο. Που δηλαδή δεν θα κρατάς παράπονα, ενοχές, στενοχώριες κτλ. Άρα, κάθε μέρα παίρνουμε δεκάδες αποφάσεις. Παίρνε λοιπόν αποφάσεις που να σε κάνουν εσένα πιο ευτυχισμένο. Αυτό είναι βασικό γιατί δεν το συνειδητοποιούμε ότι κάθε μέρα παίρνουμε δεκάδες αποφάσεις. Πολλές. Άρα, σκέψω εκείνη την ώρα, θα μου κάνει καλό εμένα αυτό που αποφασίζω. Ή θα μου κάνει καλό να πω ναι, θα μου κάνει καλό να πάρω τηλέφωνο, θα μου κάνει. Δηλαδή, σκέψου την ευτυχία σου, ότι αυτό ναι, θα μου δώσει ευτυχία. Mm-hmm. Μπορούμε να επιλέγουμε, αν θέλουμε, ας πούμε, ακόμα και, εντάξει, και οι διακοπές είναι μια επιλογή. Ναι, βέβαια. Βέβαια. Δεν είναι. Πώς μπορούμε όμως αυτό έτσι λίγο να το φτιάξουμε, όταν μέσα σε μια σχέση ο ένας θέλει εκεί. Και δεν γίνεται και οι δύο, ας πούμε, να πάνε και σε δύο διαφορετικά μέρη. Πρέπει να επιλέξουν ένα. Συνήθως οι περισσότεροι συμφωνούν, αλλά πάντα υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Ναι, σου λέει εγώ θέλω να πάω και εκεί, θέλω να πάω και εκεί. Ναι. Ας το κόψουν στη μέση, θέλεις να πεις. Θα πω να γίνει διαπραγμάτευση. Το είπα και πριν. Η απόφασή σου, γιατί είπαμε ότι η απόφασή σου, το τι θα τη ζητήσεις και πώς θα το διεκδικήσεις, να είναι τέτοια που να σου φέρνει περισσότερη ευτυχία. Έτσι να νιώθεις λοιπόν, καλύτερα, πιο χαρά. Έτσι, τελικά είναι να παίρνουμε αποφάσεις ευτυχίας. Ναι. Αποφάσεις ευτυχίας. Λοιπόν, τα λέει όλα αυτό. Ναι. Ακόμα και το όριο που βάζουμε είναι απόφαση για την ευτυχία. Κοίτα, θέλω να είμαι ευτυχισμένος κι εγώ, παιδί μου. Μια ζωή έχω. Δεν μπορώ να ζήσω 180 χρόνια. Ναι. Επομένως, αυτά τα όρια που θα ζω. Έτσι. Δηλαδή, θέλω κι εγώ μια φορά να πάω στην Νάξο ή να πάω στο χωριό του μπαμπά μου, να τον δω πώς είναι. Ναι, θέλω έτσι. Ναι. Να πάμε τρεις μέρες στο δικό στο χωριό. Εγώ που ακούω γύρω-γύρω. Επειδή όλοι κατάγονται από διάφορα χωριά της Ελλάδος, πάνε στο χωριό των Πεθερικών των Μεν, πάνε και στο χωριό των Πεθερικών των Δε. Ναι, το μοιράζουν λιγάκι στο χωριό. Αν θα μου πεις, εγώ δεν έχω χωριό, γεννήθηκα στην πόλη. Τι να κάνουμε. Ωραία, μπορεί κανείς να πει ότι εγώ όμως θέλω να πάω στη Θάσο. Ναι. Πολύ ωραία επιλογή. Ή στη Σαμοθράκη. Πολύ ωραία επιλογή. Λοιπόν, θέλω κι εγώ μια φορά να δω πώς είναι η Σαμοθράκη, βρε παιδιά. Λοιπόν, είναι ένα όνειρό μου να μην το πραγματοποιήσω. Οπότε, παίρνεις την απόφαση πάλι να το διεκδικήσεις. Και ξαναλέω, δεν σημαίνει ότι ο άλλος θα δεχτεί, αλλά κάπως πρέπει να το καταφέρεις. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι αληθινά επιθυμία σου, αληθινά και να παίζει ρόλο. Και κάποιος που σε αγαπάει, υποτίθεται. Και να μην τα καταφέρεις κι εσύ ο ίδιος.
Δεν ξέρω πώς θα τα καταφέρεις. Να σου πω την αλήθεια, πάντα ότι. Να σου πω και από μένα. Ό,τι έχω πιστέψει ότι θα γίνει, γίνεται. Έτσι είναι. Διότι όταν το πιστεύεις και είναι. Το αφήνω λίγο χαλαρά. Ναι, λες. Δεν το διεκδικώ, δεν πειράζει. Δεν πειράζει. Και εκεί καλά είναι. Βεβαίως. Όμως αυτό. Λέμε τώρα, ας πούμε, π.χ. για τις διακοπές. Μπορεί να είναι κάτι άλλο το οποίο δεν πειράζει, άστο και περνάει τη μία, άστο και περνάει την άλλη. Μετά δεν γίνεται ποτέ, δεν είσαι ποτέ εσύ, όχι. Δεν έχεις πάρει μια απόφαση ευτυχίας. Μετά. Και λες, ωραία, πήγα μετά. Εδώ, ξαναπήγα εδώ. Ναι. Και εγώ, ας πούμε, που θέλω για να είμαι ευτυχισμένη να περάσω ένα καλοκαίρι χαλαρά σε μια ξαπλώστρα. Στην Αττική δεν έχει σημασία, στο Μαραθώνα, θέλω, δεν ξέρω πού. Έτσι θέλω να είμαι. Παίρνεις μια απόφαση όμως προηγουμένως, ότι λες, αυτή είναι η απόφασή μου και επομένως όλες. Απλά να συνειδητοποιούμε ότι ό,τι κάνουμε έχει. Παίρνουμε αποφάσεις κάθε μέρα. Άρα παίρνει αποφάσεις που σε κάνουν πιο ευτυχισμένο. Έτσι. Σωστό, έτσι. Σωστό. Οτιδήποτε είναι αυτό, είτε αφορά υλικά αγαθά, είτε συναισθήματα, ή ας πούμε να πει κανείς, δεν θα μου τζώνω πια. Και αυτό μια απόφαση είναι. Περπατάμε στον δρόμο και τσαφ, αρχίζουμε, ξέρω εγώ, βριζόμαστε με τους οδηγούς. Μας βγαίνει. Το ξέρω, αλλά αν πει κανείς ότι. Δεν μπορείς να το καταλάβεις. Εγώ προσωπικά δεν καταλαβαίνω εκείνη την ώρα. Αν τσαντιστώ με κάτι. Εμένα το λες. Βγαίνει αμέσως πάφ. Εμένα μου λέει άντρας μου, θα οδηγήσουμε τώρα, θα πάμε χαλαρά και ήρεμα. Δεν θα τσακωθούμε στον δρόμο με οδηγούς μου. Λέει, δεν θα τσακωθούμε στον δρόμο. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι κάποια και εγώ στιγμή αποφάσισα ότι κοίτα να δεις κάπως πρέπει, δεν μπορεί να τσακώνω με όλο τον κόσμο επειδή κάνουν όλοι αυτοί που κάνουν. Έχουν ένα δικό του στυλ. Δεν έχουν δικό του στυλ, απλά είναι εγκληματίες στον δρόμο. Είναι. Οπότε λέω ένα λεπτό. Όταν ο άλλος κάνει πασίματα ή δεν βγάζει φλάς ή στρίβει ή κάνει, έρχεται ανάποδα σε μονόδρομο, απίστευτα πράγματα. Λοιπόν, αλλά λες, θα πάρω μία απόφαση ότι αυτός το έκανε. Εγώ, με το να τσαντιστώ, σε τι βοηθάω τον εαυτό μου. Πρέπει να κρατήσω την ψυχραιμία μου. Χωρίς να το σκεφτείς. Φυσικά. Ναι, αλλά αν παρατηρήσεις τον εαυτό σου ότι το κάνει, και πεις θέλω να πάρω απόφαση να το παρατηρώ αυτό, αρχίσεις να λες ένα λεπτό κάτσε, καλύτερα να κρατήσω την ψυχραιμία μου για να προσέχω και το τιμόνι καλύτερα, γιατί όταν τσαντίζεσαι... Ναι. Μερικές φορές φουντώνεις τόσο πολύ... Φουντώνεις πολύ. Αυτό είναι ένα στοιχείο που λέω. Σε επηρεάζει πολύ αυτό, κακός όμως, δεν θα πρέπει να μας επηρεάζει. Δεν είναι υπέρ μας, δηλαδή εκείνη την ώρα θα μου πεις αφήνω όλους... Αλλά και που το βρίζεις και τι έγινε. Όλοι μπορεί να σου κάνει και χειρονομία στο τέλος. Ναι. Οπότε έχει σημασία να το πάρεις εσύ απόφαση ότι, ότι πρώτα προσέχω τη συμπεριφορά μου, την παρατηρώ να δω δηλαδή πώς φέρομαι και μετά αποφασίζω για τον εαυτό μου και για το καλό μου ότι θέλω να το αλλάξω. Σε όλα τα πράγματα αυτά. Σε όλα τα πράγματα. Βεβαίως, αν το έχω στο μυαλό μου και δεν το κάνω πράξη, τότε πάλι δικιά μου είναι η ευθύνη. Έτσι. Πάλι δικιά μας είναι η απόφαση. Και πάλι δικιά μας είναι η απόφαση. Λοιπόν, ένα λοιπόν είναι να παίρνουμε αποφάσεις που να μας κάνουν πιο ευτυχισμένους. Ένα δεύτερο στοιχείο για να είμαστε πιο ευτυχισμένοι είναι να περνάμε περισσότερο χρόνο με τα αγαπημένα μας πρόσωπα, με την οικογένειά μας. Μπορεί μερικές φορές η οικογένεια να είναι οι φίλοι μας, να τους θεωρούμε ας πούμε ευρύτερη οικογένεια. Βεβαίως τώρα με την ανεργία υπάρχει πολύ περισσότερος ελεύθερος χρόνος. Αλλά και πάλι, όλοι οι άνθρωποι δεν αφιερώνουν το χρόνο στην οικογένειά τους. Σου λέω, εγώ θέλω να δουλέψω σκληρά και τα λοιπά, ωραία, αλλά μην περάσουν 5 χρόνια, 10 και πεις, βρε εσύ, μετανιώνω που δεν ήμουν κοντά στα αγαπημένα μου πρόσωπα. Τα αγαπημένα πρόσωπα, όταν είναι πραγματικά αγαπημένα, μας στηρίζουν. Βρίσκεις και το χρόνο, όταν πραγματικά σκέφτεσαι τους άλλους. Συνήθως, βέβαια, τώρα, όταν κάνεις μια και δυο δουλειές, που δεν έχεις χρόνο και εκεί λες, μα το κάνω για την επιβίωση. Και στερείς χρόνο και από τα παιδιά σου και από τη γυναίκα σου. Ναι, ο χρόνος δεν ξανάρχεται ποτέ. Ναι, αυτό πρέπει να το καταλάβει. Βέβαια, βρίσκεις και τη δικαιολογία, έτσι. Γιατί υπάρχει αιτία σοβαρή, αιτία ούτε καν δικαιολογία, αλλά υπάρχει ένα αλλά. Τι να πρέπει να το κάνω, να φέρω αυτά τα χρήματα ναι, στο σπίτι ή να δω τη γυναίκα μου, να δω αυτό. Δηλαδή, υπάρχει αυτό, αλλά και. Όμως. Όταν μπορείς. Όμως, εφόσον. Θα το πω αλλιώς. Βάλε τις προτεραιότητά σου στη ζωή. Τις προτεραιότητές σου στη ζωή. Αν οι προτεραιότητές σου είναι να έχεις οικογένεια και αγαπημένα πρόσωπα να σε στηρίζουν, δεν μπορεί να μην βρίσκεις χρόνο για αυτούς. Αυτό πιστεύω. Δεν ξέρω τι θα κάνεις. Αφαίρεσαι το από κάπου αλλού. Από το ίντερνετ. Από αυτό, δεν ξέρω από κάτι. Ναι, κόβεις μία ώρα και λες μέχρι εκεί. Κόβεις μία ώρα και πήγαινε να δεις τον πατέρα σου, τη μητέρα σου, τα παιδιά σου, δεν ξέρω, τη γιαγιά και τον παππού. Δηλαδή. Όταν υπάρχει λόγος, το κάνεις. Ναι, αλλά. Ότι το κάνεις. Όχι μόνο στην αρρώστια. Όχι, ο λόγος όχι για την αρρώστια. Όταν υπάρχει λόγος, είναι ο δικός σου μέσα σου, ανάγκης.
Και λες, ναι, εγώ θέλω να δω τη γυναίκα μου, να δω τον άντρα μου, να δω το παιδί μου, να του αφιερώσω λίγο, ναι, χρόνο. Όταν το καταλαβαίνεις ότι τίθεται θέμα τέτοιο, το κάνεις. Εγώ λοιπόν λέω ότι παίρνεις ευτυχία από το να είσαι με πρόσωπα που είναι αγαπημένα. Έτσι. Γιατί περιστοιχιζόμαστε από τόσα πρόσωπα τα οποία ή δεν μας αγαπούν ή έχουν αρνητική ενέργεια ή δεν ενδιαφέρουν και το ή κάτι θέλουν από εμάς. Που το να είσαι με πρόσωπα που σου αγαπούν και που είναι και απέναντί και σου. Ακριβώς. Και επομένως, ακριβώς, παίρνεις θετική ενέργεια. Άρα τα χρειάζεσαι και για τον εαυτό σου. Γιατί εμείς νομίζουμε ότι πάμε για να δώσουμε χαρά στους άλλους. Και όμως παίρνουμε και από τους άλλους. Βέβαια, δεν υπάρχει και η ανατροφοδότηση, ναι, στα πάντα, σε οποιαδήποτε σχέση. Είτε οικογενειακή, είτε συναισθηματική, είτε. Εξαντλήσε. 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 Ναι, λες, τώρα δεν ανατροφοδοτούμε σε αυτό. Χρειάζεσαι μια χαρά, ένα χάδι, ένα καλό λόγο, έτσι, μια αγκαλιά, κάτι από τους άλλους. Λοιπόν, ένας άλλος τρόπος για να είμαστε. Να δώσουμε ευτυχία στον εαυτό μας, εμείς οι ίδιοι, είναι να κάνουμε μία πράξη καλοσύνης. Συνήθως το να ασχοληθείς με τους άλλους ανθρώπους σου δίνει εσένα μια χαρά και μια θετική ενέργεια. Ότι έδωσες κάτι σαν χαρά, οπότε παίρνεις και τη χαρά του άλλου και την ξανακάνεις. Ακριβώς. Ανατροφοδότηση σε σένα. Ανατροφοδότηση σε σένα. Μου αρέσει αυτή η λέξη. Που αυτό σημαίνει ότι μπορεί να γελάσεις έναν άλλον, μπορεί να βοηθήσεις έναν συνάδελφο στο γραφείο. Μπορεί να κάνεις μια εθελοντική προσφορά. Που εθελοντική προσφορά είναι, μπορεί να φυλάξεις ένα παιδάκι 2 ώρες. Μπορεί να πας και υπάρχουν τόσα πολλά γύρω μας. Μπορεί να πας ένα ταψί, δύο κομμάτια τυρόπιτα σε μια γειτόνια. Μπορεί να κάνεις ένα καλό. Ήσουν σε μια ουρά και έπεσε, εγώ μου συνέβη στο αεροδρόμιο, ήμουνα σε μια ουρά και είδα κάτω μια κάρτα. Κάρτα, όταν λέμε κάρτα, τύπου. Να το πω επώνυμα, τύπου Visa. Ναι. Όχι καρτιζίτ, τύπου Visa. Ναι. Μία κάρτα που αν τη χάσει ο άλλος, δεν είναι μόνο ότι μπορεί να του την κλέψει κάποιος και να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία του, αλλά για να την ξαναφτιάξεις. Άιντε, ναι. Λοιπόν, την παραδίδω, έτσι. Η χαρά που ένιωσα, που μου είπανε, τη βρήκαμε την κυρία είναι εδώ, δεν λέγεται. Ένιωσα ότι έκανα μια καλή τάξη. Ναι. Ή ας πούμε είσαι σε μια άλλη ουρά, δίνεις τη θέση σου. Ή πιάνεις μια καλή κουβέντα με ένα γείτονα. Ή λέει κάποιος, εσείς θα φύγετε από εδώ. Λες, ναι, περιμένετε 2 λεπτά να παρκάρετε εσείς τη θέση καλό μου. Εμένα. Δηλαδή τέτοια μικρά πράγματα. Βοηθάς λίγο να γίνουν τα πράγματα πιο εύκολα και για κάποιους ανθρώπους. Φεύγεις από τη μιζέρια. Φεύγεις από τον αρνητισμό και νιώθεις ότι είσαι άνθρωπος, συνάνθρωπος και το παίρνεις πίσω και το εισπράττεις. Και το εισπράττεις και νιώθεις ότι έχεις κάνει κάτι και καλό. Και ευχαριστώ με ένα πλατή, ναι, χαμόγελο, μα τι ωραίο που είναι. Ναι. Και λες, ρε παιδί μου, εντάξει, εμένα μου αρέσει αυτό να βοηθάω τους ανθρώπους. Ή ας πούμε πάλι στον δρόμο. Οδηγείς και αφήνεις έναν άνθρωπο να περάσει. Και σου λέει ευχαριστώ. Α, τέλειο. Εγώ το κάνω πάντα. Και εγώ. Ακόμα και όταν αφήνω με αφήνουν να περάσω με το αυτοκίνητο, αν θέλω να ξεπατάω. Και εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάντα. Οι άλλοι όταν τους αφήνεις και σου λένε ευχαριστώ, τι ωραίο που είναι. Όπως και άλλοι, ούτε που τους νοιάζει. Καλά, οι περισσότεροι είναι. Και είδες πως ξεχωρίζουν οι άνθρωποι. Αυτοί που έχουν μια ανθρωπιά και μια αξιοπρέπεια και αυτοί που δεν έχουν ούτε ανθρωπιά ούτε αξιοπρέπεια. Έτσι. Οπότε το να κάνεις μια καλή πράξη, το παίρνεις πίσω και νιώθεις εσύ καλά. Έτσι, που είπαμε μπορεί να είναι μια μεγάλη γκάμα από καλές πράξεις, μια καλοσύνη. Δεν σημαίνει ότι καλοσύνη είναι να δώσεις 20 ευρώ σε κάποιον, έτσι, μην τα μπερδέψουμε. Οτιδήποτε. Σου αρέσει και θέλεις, το βγάζεις μέσα από την ψυχή σου, μέσα από την καρδιά σου, ακριβώς. Το κάνεις. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο γίνεσαι πιο ευτυχισμένος. Ένα ακόμη στοιχείο για να είμαστε. Και τελευταίο να πω, γιατί μας ξανάρθεις, γιατί φτάσαμε στο και μισή. Α, okay, γέλα. Ναι. Βρες αιτίες να γελάς, δες κωμωδίες. Έτσι, αυτό που το λέγαμε και έτσι, ναι, θα το πούμε και την άλλη φορά να το αναπτύξουμε. Αμέ. Γέλα και στα δύσκολα, που δεν είναι εύκολο. Είναι για όλους μας δύσκολο. Χάλια είναι τα δύσκολα, δεν, ναι, είναι εύκολο να γελάς. Αλλά... Όμως πόσες φορές την ώρα που είμαστε σε μια δουλειά και γίνεται της τρελής και είμαστε σε ένταση, λέει ένας ένα αστείο και πουφ, όλοι χαλαρώνουν γιατί... Αποφορτίστηκε η ένταση. Είπε κάποιος ένα αστείο. Δεν σημαίνει ότι σταμάτησες να κάνεις μια σοβαρή δουλειά. Την κάνεις. Αλλά κάποιος είπε ένα αστείο, χαλάρωσαν όλοι, έφυγε ένταση και επομένως εκείνη την ώρα λες, ωραία, ξαναγυρίζω στη δουλειά μου, αλλά τουλάχιστον δεν έχω άγχος μέχρι εδώ. Ναι, γιατί και πολλοί άνθρωποι το παίρνουν και τόσο μέσα τους το άγχος, για πιο έτσι, εύκολες αιτίες, όχι ακριβώς. Πάντως προσπάθησε να κάνεις εσύ τον εαυτό σου πιο ευτυχισμένο. Έτσι.
Έχουμε και συνέχεια στα επόμενα. Θέλω. Ναι. Σε θέλω και εμείς. Ναι. Σε θέλω πολύ γρήγορα. Ωραία. Έτσι, λοιπόν, θα συνεννοηθούμε. Θα συνεννοηθούμε τώρα πότε, για να ενημερώσω και τους τηλεθεατές, να σας χαιρετήσω. Ναι. Να σας χαιρετήσω και εσάς, να χαιρετήσουμε λοιπόν το κοινό μας. Mm-hmm. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας σήμερα. Πολλά φιλάκια, αύριο πάλι 3 με 4. Να είστε καλά και να προσέχετε.